Μείωση των δημοτικών τελών για το έτος 2021, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης στην τηλεόραση του Σέντερ. Όπως είπε ο κ. Μουριάδης, έχει ήδη εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή και αναμένεται το θέμα να εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι μειώσεις που θα γίνουν είναι λίγες ή πολλές. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει αυτή τη στιγμή αυτό που θέλει. Κάποιοι από την αντιπολίτευση θα πούνε ότι οι μειώσεις πρέπει να είναι πιο γενναίες, ότι είναι πολύ μικρές. Θέλω να, κάνω όμως μια διευκρίνηση. Και μετά θα σας πω ποια είναι και η πρόταση της μείωσης των ανταποδοτικών. Σωστά. Θέλω να σας πω ότι ό,τι βγαίνει αυτή τη στιγμή από τα ανταποδοτικά είναι σε συνάρτηση με τα έσοδα που έχουν. Δηλαδή, η καθαριότητα, το προσωπικό της καθαριότητας πληρώνεται από τα ανταποδοτικά και δεν πληρώνεται από το κράτος. Άρα, λοιπόν, στο κορβανά των ανταποδοτικών μπαίνει η ρυθοδοσία του προσωπικού. Δηλαδή, όσο περισσότερες καθαρίστριες, οδοκαθαριστές θέλουμε, αυτό το πληρώνουμε. Μπαίνει επίσης τα χρήματα τα οποία δίνουμε στη ΔΙΑΜΑΘ για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Μπαίνουν οι επενδύσεις. Δεν βελτιώθηκε καθόλου η εικόνα, κύριε Δήμαρχε, με τη ΔΙΑΜΑΘ και με το. Ναι, θα σας πω. Αυτό λοιπόν είναι το συνολικό. Δηλαδή ότι όλα αυτά μπαίνουν, αθροίζονται και θα πρέπει. Αυτά είναι τα έξοδά μας. Τα έσοδα τα οποία θα έχουμε, δηλαδή τα έσοδα που έχουμε από τους πολίτες, θα πρέπει να είναι. Να είναι ισοσκελισμένα. Λοιπόν, δεν μπορούμε ούτε να μπαίνουμε μέσα, ούτε να βγάλουμε κέρδος. Αυτό λοιπόν που φέτος και με την μείωση η οποία έχει γίνει από την ΔΙΑΜΑΘ, δηλαδή από το 1.700 τόσο που ήταν πέρυσι, φέτος έχουμε γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Άρα λοιπόν κερδίσαμε κάποια χρήματα από εκεί. Επίσης τα περισσότερα τετραγωνικά που έχουν δηλωθεί. Αυτό λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει ένα, ας το πούμε έτσι, ένα πλεόνασμα γύρω στις 550.000. Αυτό λοιπόν πλέον μοιράστηκε. Και τι εννοώ, κάνουμε η πρόταση μας είναι να μειωθούν τα ανταποδοτικά στην αγορά κατά 15%, δηλαδή από 3 ευρώ που ήταν να πάει στο 2,60 το τετραγωνικό. Και στις κατοικίες να μειωθεί, να γίνει η μείωση κατά 5%. Δηλαδή στην Καβάλα από 1,97 που ήταν πέρυσι να πάει στο 1,88 το τετραγωνικό φέτος. Μακάρι να ήταν περισσότερα τα χρήματα και να μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερες μειώσεις. Σε πρώτη φάση όμως αυτές τις μειώσεις μπορούμε να κάνουμε και επίσης θέλω να πω ότι στους κοινόχρηστους χώρους που αφορά ιδίως την εστίαση η μείωση θα είναι της τάξης του 50% σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή ένα πολύ καλό